σύστημα πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων RM70 τσεχοσλοβακικής κατασκευής, το οποίο μετά την υπογραφή της συνθήκης CFE εξόπλισε το ελληνικό πυροβολικό κατά το έτος 1994 με αριθμό συστημάτων πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων 122 χιλιοστών τύπου RM70 τσεχοσλοβακικής κατασκευής από την πρώην Ανατολική Γερμανία. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού, οι πολλαπλοί εκτοξευτές πυράβλων RM70 είναι τεχνολογίας 1970, τέθηκαν σε μικρό χρονικό διάστημα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και έδωσαν μεγάλη ισχύ πυρό στο ελληνικό πυροβολικό. Οι πολλαπλοί εκτοξευτές πυράβλων αποτελούν από τους πιο σημαντικούς πολλαπλασιαστές ισχύως για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Για το λόγο αυτό, το ελληνικό πυροβολικό θα προχωρήσει στην πληρέστερη αξιοποίηση των PEP RM70 εφαρμόζοντας πρόγραμμα εξυγχρονισμού αλλά και προμήθεια βελτιωμένων πυρομαχικών. Κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά είναι το διαμέτρημα σωλήνα 122,4 χιλιοστά, μήκος σωλήνα 2,996, αριθμός σωλήνων 40, ρουκέτα διαμέτρημα 122 χιλιοστά, μέγιστο βεληνικές 20.380 μέτρα, χρόνος ρηπής 40 ρουκετών 20 δευτερόλεπτα, δραστική ζώνη ενός πυράβλου κύκλος ακτίνας 30 μέτρα, 40 πυράβλων κύκλος ακτίνας 100 μέτρα. Το όχημα έχει αυτονομία 1.100 χιλιόμετρων, αριθμός προσωπικού 5, βάρος με πλήρωμα και 80 ρουκέτες 25,3 τόνοι, χρόνη αντίδρασης από θέση πορείας σε θέση βολής 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, από θέση βολής σε θέση πορείας 3 λεπτά. Οι πολλαπλοί εκτοξευτές πυράβλων συνήθως χρησιμοποιούνται σε αποστολές γενικής υποστήριξης. Οι σημαντικές πληροφορίες που έχουμε τώρα από την αγγλική έκδοση του πρώτο θέματος en.protothema.gr κάνει αναφορά στο Φεβρουάριο του 2017, όπου κατά τη διάρκεια της ΑΜ έκθεσης αμήνης IDEX στο Abu Dhabi των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, το Excalibur παρουσίασε το RM70 Vampyr, που είναι μια αναβαθμισμένη έκδοση της προηγούμενης έκδοσης του RM70. Το πρώτο πρωτότυπο του εν λόγω οχήματος κατασκευάστηκε το Φεβρουάριο του 2015 και οι πρώτες δοκιμές πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2015. Η προηγούμενη έκδοση RM70 122mm MLRS Multiple Launch Rocket System βρίσκεται σε υπηρεσία στον ελληνικό στρατό εδώ και χρόνια, όπως σας είπαμε και πριν. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης η Excalibur διεξήγαγε επίσης δοκιμές βολής με την εξυγχρονισμένη έκδοση του RM70. Τα μέλη του ελληνικού στρατού έμειναν πολύ ικανοποιημένα από τις νέες μαχητικές δυνατότητες και επιδόσεις βολής αυτής της εξυγχρονισμένης έκδοσης του RM70, σύμφωνα πάντα με την αγγλική έκδοση του πρώτου θέματος. Η νέα εξυγχρονισμένη έκδοση του RM70 βασίζεται σε νέο σασί στρατιωτικού φορτηγού Tatra TAF-815-78x8, εξοπλισμένο με θωρακισμένη καμπίνα που παρέχει αντιβαλιστική προστασία έναντι βολών, φορητών όπλων και θραυσμάτων βλημάτων πυροβολικού. Ο εξυγχρονισμός του MLRS θα περιλαμβάνει επίσης ένα νέο σύγχρονο σύστημα ελέγχου πυρός και σκόπευσης, σύστημα ελέγχου με βαλιστικό υπολογιστή, νέα αδρανειακή πλοήγηση με συστήματα GPC, συστήματα επικοινωνίας και επικοινωνίας δεδομένων και δυνατότητα ελέγχου του οπλικού συστήματος απευθείας από καμπίνα οχήματος, μέσα από το όχημα δηλαδή ή εξ αποστάσεως. Με το νέο RM70 η Excalibur θέλει να προσφέρει τη δυνατότητα στον ελληνικό στρατό να εξυγχρονίσει τον στόλο των RM70 σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών. Μετά τον εξυγχρονισμό, ο ελληνικός στρατός θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τυπικούς πυράβλους 122 χιλιοστών, αλλά με όχημα πιο κινητικό, με μεγαλύτερη δύναμη πυρός και δυνατότητα εκτόξευσης πυράβλων σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Θα αυξηθεί δηλαδή το βεληνεκές. Το εξυγχρονισμένο RM70 διατηρεί τον τυπικό σταθμό πυράβλων εκτοξευτή RM70, παρόμοιο με το ρωσικό BM-21 Grad. Το RM70, οπλισμένο με σωλήνες πυράβλων 40x122 χιλιοστών, προσαρμοσμένο σε πλατφόρμα διέλευσης ανύψωσης, τοποθετημένη στο πίσω μέρος ενός σασί φορτηγού Tatra 8x8,
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά ή μάλλον διαφορές του RM70 σε σύγκριση με τον BM21 είναι η σχάρα με γεμιστήρα 40 πυράβλων 122 mm που βρίσκεται στο πίσω μέρος της καμπίνας του πληρώματος για γρήγορη επαναφόρτιση. Μετά την εκτόξευση των 40 πυράβλων των 122 mm, οι κάνες εκτοξευτών μπορεί να ευθυγραμμιστούν με τη σχάρα γεμιστήρα άλλων 40 ρουκετών που στη συνέχεια εισάγονται μηχανικά στις κενές κάνες χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτόματα, το εξυγχρονισμένο RM70 MLRS είναι σε θέση να εκτοξεύει όλους τους τυπικούς πυράβλους 122 χιλιοστών, καθώς και τους τσεχικούς πυράβλους συμπεριλαμβανομένων των πυράβλων HE, FRAG, High Explosive Fragmentation, εμπριστικούς, καπνού και πυράβλων φωτισμού. Πολύ σημαντικές πληροφορίες. Ελπίζουμε να δούμε σύντομα την αναβάθμιση των σημαντικών για την εθνική άμυνα πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών RM70 που διαθέτουμε σε μεγάλους αριθμούς και να τους δούμε εκεί που πρέπει, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, να απαγορεύουν τη διενέργεια από βατικών ή άλλων και ναυτικών επιχειρήσεων εκεί στην περιοχή και να στοχεύουν την επιθετική, την αποβατική στρατιά του Αιγαίου που έχει συστήσει η Τουρκία απέναντι από τα νησιά με στόχο ακριβώς την απόβαση όπως έχει κάνει και στην Κύπρο. Αυτά πάντα για την αποτροπή και για να αναγκάσουμε τη γείτονα να σέβεται το διεθνές δίκαιο, τους όρους καλής γειτονίας και τις διεθνείς συνθήκες.